Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ που παραμείνατε και για την τελευταία συνεδρία, τα κρυσταλλινικά. Δεν ξέρω ποια συνεδρία τελικά πιο δύσκολη, αυτή μετά το φαγητό ή τελευταία που όλοι κοιτάνε το ρολόι τους και μέσα σε αυτό είμαι και εγώ, γιατί πετάει το αεροπλάνο σε λίγες ώρες. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάποια ζητήματα του φωτισμού και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει το κομμάτι της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά επειδή σκέφτηκα ότι θα είναι σε δύσκολη ώρα συνεδρία, είπα να σας κάνω ένα γρήγορο ταξίδι. Ερχόμενοι προς τη Θεσσαλονίκη, έχουμε ξεκινήσει από την Αττική, προχωράμε. Τώρα, όσοι ήρθατε από την Αθήνα, σίγουρα το βρίσκεται φιλικό αυτό το δρομολόγιο. Τι κάναμε μόλις τώρα, διανύσαμε κάποια χιλιόμετρα λίγο πιο έξω από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη. Διανύσαμε 19,2 χιλιόμετρα. Αντίστοιχα, κάποιος έχει κάνει μια παρόμοια διαδρομή γύρω στα 9 χιλιόμετρα. Τι δεν είδαμε σε αυτή τη διαδρομή? Δεν είδαμε ουσιαστικά ότι κατά μήκος αυτής της διαδρομής υπήρχαν φωτιστικά τοποθετημένα πάνω σε ιστούς σε όλη τη διαδρομή, εκτός της πόλης. Θα μπορούσε κάποιος να το πει ότι είναι αχρίαστος φωτισμός, κάνοντας κάποιους γρήγορα τους υπολογισμούς, μόνο για το κομμάτι των 20 χιλιόμετρων προς τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι περίπου 505 ιστοί. Στο συγκεκριμένο έργο έχουν αρχίσει, αν δεν έχουν ολοκληρωθεί, οι τοποθετήσεις νέων φωτιστικών LED. Εδώ έχω βάλει περίπου την εκτίμηση της εγκατεστημένης ισχύως της προηγούμενης εγκατάστασης που ήταν με λαμπτήρες νατρίου, αυτοί οι πορτοκαλί λαμπτήρες που βλέπετε στον δρόμο, και σε λίγο καιρό θα σταματήσει να τους βλέπετε, γιατί όλα θα δικασιαστούν με LED. Η διαφορά όμως ποια είναι? Ότι εκεί που καταναλώναμε περίπου γύρω στα 425.000 ευρώ το χρόνο για το φωτισμό ενός τμήματος που δεν χρειαζότανε, θα πληρώνουμε 160.000 ευρώ. Αλλά το ζήτημα είναι ότι χρειάζεται ακόμα και αυτό το ποσό, παρότι το μειώσαμε, να εξακολουθούμε να το πληρώνουμε. Για το λόγο του αληθές, έχω σημειώσει πού είναι η περιοχή που μόλις διανύσαμε και βλέπω ότι δεν είναι μέσα στην Αθήνα. Γιατί αν ήταν μέσα στην Αθήνα ή μέσα στη Θεσσαλονίκη, θα έπρεπε να υπάρχει φωτισμός για λόγους ασφαλείας. Δεν μπορεί το περιβάλλον, η περιβάλλον περιοχή να έχει περισσότερο φωτισμό από τον δρόμο μας, γιατί θα δημιουργηθούν ατυχήματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί ίσως θα πρέπει να το σκεφτεί η πολιτεία καταρχάς, γιατί η παραπληροφοριακός οδός θα ήθελε να μην κάνει αυτή την κατάσταση. Απλά έχει υπογράψει συμβάσεις όπου η νομική ισχύ υπερτερεί και θα πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή υποχρεωμένη να έχει εκεί φωτισμό. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει μια νομική αναθεώρηση. Μπορεί να λέμε ότι θα πρέπει να σβήσουμε τα φώτα για να μειώσουμε την εξοικονόμηση ενέργειας, για να μειώσουμε και τις επιπτώσεις του πολέμου που έχει γίνει από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αλλά όμως αυτό θα πρέπει να γίνει αυθαίρετα, αλλά σε περιπτώσεις που θα έχουν πραγματικά όφελος. Και για ποιο λόγο ουσιαστικά η δική του φωτισμού χτυπά το καμπανάκι? Γιατί έχουμε φυσικαστεί όλοι με την έλευση των LED, λέμε πλέον ότι όντως είναι πιο προοπτικά. Αλλά τι έχουμε δει πλέον και παρατηρήσει με το 2021? Αύξηση 4,2 συνολικά στο φωτισμό. Και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο ότι γινόμαστε υπερκαταναλωτικοί, τα κτίρια μας γίνονται μεγαλύτερα, έχουμε περισσότερα τετραγωνικά να φωτίσουμε. Σε κάποιες περιοχές της γης αυξάνεται ο πληθυσμός, στην Αθήνα και στην Ελλάδα μειώνεται. Παρ' όλα αυτά, είναι και αυτή μια παράμετρο συνολικά στο φωτισμό να έχει αυξηθεί. Για λόγους, απλά να γνωρίζω ότι το 13-14% περίπου της συνολικής ηλεκτρικής κατανάλωσης πηγαίνει στον φωτισμό. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας σημαντικός καταναλωτής. Και ερχόμενος πάλι στο παράδειγμα το προηγούμενο που σας έδειξα με την οδό, έρχεται μια τεχνική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει υποχρεωτική εφαρμογή στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, οι μελετητές, οι δήμοι, οι αρχές το αγνοούν ή δεν το εφαρμόζουν. Και εκτός από τις άλλες τεχνικές κατευθύνσεις που έχει μέσα, το πιο σημαντικό ερώτημα πριν ξεκινήσει κάποιος να κάνει μια μελέτη οδοφωτισμού είναι αν χρειάζεται ο δρόμος αυτός να φωτιστεί, δηλαδή να εξετάσουν πρώτα το αυτονόητο. Εκμεταλλευόμενος κάποιο ταξίδι που είχα κάνει για ένα συνέδριο, μου αρέσει κάθε φορά να πηγαίνω στο πιο ψηλό σημείο της πόλης, να περιμένω να σου λουπώσει και να ξεκινήσω να βγάζω φωτογραφίες από έργα φωτισμού, και έχει ενδιαφέρον
τους δείχνουμε στους φοιτητές να κρίνουν την κατάσταση. Εδώ, όπως βλέπετε, έχουν ξεκινήσει να ανάβουν τα φώτα στην πόλη και τι παρατήρησα, ότι τα κεντρικά τους κτίρια που θα μπορούσε κάποιος να τους φωτίσει ήταν σκοτεινά. Μου έκανε εντύπωση. Στο συνέδριο όμως μας κάνανε μια εξανάλυση στην πόλη και μας είπαν ότι οι αρχές στην Κοπενχάγη και στην Δανία απαγορεύουν να φωτίζονται τα δημόσια κτίρια, παρότι μπορεί να είναι το πόσιμο να μας αρέσουν εμείς να, μέσα στο κατηγορία της νύχτας, να κατευθυνόμαστε μέσα στην πόλη. Και προφανώς στοιχεία δεν είναι αηφόρα πόλη όπως την αναφέρουν οι Κοπενχάγη. Επίσης είχε και κάποιες άλλες ιδιαιτερότητες. Ότι βλέπετε εδώ η κεντρική τους πλατεία ήταν φωτισμένη μόνο εκεί που, μόνο που χρειαζόντουσαν οι περιοχές ή ακόμα και στην προβλήτα. Βλέπετε ότι δεν υπήρχαν κεντρικά φωτιστικά να κάνουν έναν ενιαίο ομοιόμορφο χώρο. Πώς θέλω να καταλήξω ότι ο εγκέφαλος και τα μάτια μας είναι ένας απίστευτος μηχανισμός και ότι παρότι εδώ είναι φωτισμός μόνο στις κόχες, αυτός μας οριοθετεί ότι είμαστε σε μια ασφαλή περιοχή. Εφόσον μας καθορίζεται η περιοχή που εμείς μπορούμε να περπατήσουμε, μας δημιουργεί το απαραίτητο συνέστημα ασφάλειας για τον δημόσιο φωτισμό. Φυσικά όμως υπάρχουν και περιοχές όπου υπάρχει και εκεί η μελέτη, δηλαδή βλέπετε ότι είναι τα μαγαζιά αυτά φωτισμένα, αλλά θα παρατηρήσετε ότι όλα είναι ομοιόμορφα. Δηλαδή έχουν αυτό το θερμό χρώμα, το οποίο και σε κάνει να νιώθεις πιο οικία στην περιοχή, αλλά και να μην υπάρχουν άνευ μπλε, κόκκινη, πράσινη φωτισμοί, ψυχρή, θερμή. Δηλαδή, ακόμα και στους άλλους χώρους της διασύνδεσης υπάρχει μια ομοιομορφία. Με αυτή την αφορμή, έχει περάσει από τη διαβούλευση και είναι να μπει στη διαδικασία νομοθεσίας μια καινούργια τότε που αφορά μόνο το φωτισμό. Και αυτά τα θέματα που αφορούσαν το φωτισμό υπήρχαν μέσα στο ΚΕΝΑΚ, θα παραμείνουν. Απλά από το 2017 που ήταν μέρος της ενιαίας τότε της πρώτης, κάποια κομμάτια του φωτισμού συνολικά έχουν αποσχιστεί και αναφέρονται, έχουν αναλυθεί περισσότερο. Θα βοηθήσουν αρκετά, πιστεύω, ειδικά τους μελετητές φωτισμού. Εδώ έχω σημειώσει κάποιες καινούργιες, κάποιοι καινούργιοι κανονισμοί για την Ελλάδα, οι οποία όμως υπάρχουν είτε από τα στάνταρ της ASHRAE, είτε από τη Διεθνή Επιτροπή Φωτισμού. Αυτά εδώ αφορούν μόνο τον εξωτερικό φωτισμό. Αντίστοιχα υπάρχουν και τον εσωτερικό φωτισμό. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον όποιος διαφερθεί να βρει το κείμενο της διαβούλευσης και να το διαβάσει. Κάθε φορά λέω ότι σε μερικούς μήνες θα είναι σε ισχύ νόμο, αλλά περιμένουμε και τις υπόλοιπες τεχνικές οδηγίες να πάνε όλες μαζί. Όμως, τι μπορούμε να κάνουμε για τον εξωτερικό φωτισμό. Εδώ τώρα υπάρχουν κάποια έργα που έχουν πραγματοποιηθεί, τα οποία έχουν ενδιαφέρον, έχουν γίνει σαν πιλωτικά και πολλές φορές αφορούν ειδικές περιπτώσεις, όπως ειδικές περιπτώσεις είναι ο φωτισμός των νησιών και απομακρυσμένων περιοχών, όπου υπάρχουν αυτά τα φωτιστικά. Αν δεν τα θυμάστε τώρα, ίσως να τα παρατηρήσετε όταν υπάρχουν διακοπές σε κάποιο νησί. Τύπου πιατάκι, το οποίο ουσιαστικά δεν είναι φωτιστικό, απλά είναι μια λάμπα με ένα ντουί τοποθετημένο, δεν πλήρει τους κανόνες ασφαλείας. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στιγμή που έχει στην Ελλάδα, γιατί είναι τοποθετημένοι λαμπτήρες των 23 βατ φωτισμού κατά κύριο λόγο, πλέον υπάρχουν και LED στα 15 βατ. Οπότε, αν πάει κάποιος να τοποθετήσει φωτιστικό που θα έπρεπε να τοποθετηθεί φωτιστικό, επαναλαμβάνω για λόγους ασφαλείας για να πληρούνται. Το ΣΥ, το EMC, το LVD, όλοι αυτοί οι κανονισμοί. Η τοποθέτηση των φωτιστικών είναι περίπου στα 10 Watt ή με τα 7. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να ακούγεται μια εξοικονόμηση πάνω από 50%, αλλά το απόλυτο νούμερο σε ισχύ δεν ικανοποιεί τους οικονομικούς υπολογισμούς έτσι ώστε να είναι βιώσιμη αυτή η αλλαγή των φωτιστικών. Παρ' όλα αυτά, στο συγκεκριμένο πιλωτικό έργο δοκιμαστήκαν και άλλες τεχνολογίες. Όπως βλέπετε, είναι ένας αισθητήρας παρουσίας και τοποθετηθήκαν στα καλδερίνια της Κύθνου, που είναι μόνο πεζή. Οπότε, όταν δεν πραγματώσαν πεζή το χειμώνα ή όταν η ώρα ήταν προχωρημένη, τα φωτιστικά ουσιαστικά είχαν μια στάθμη στο 10% της αρχική και όταν αυτοί οι αισθητήρες εντοπίσανε κάποιον πολίτη που περπατούσε, ανάβανε στο 100% μαζί με τα γειτονικά τους φωτιστικά. Η διαδικασία αυτή είχε και άλλα ενδιαφέροντα στη
στοιχεία μέσα, όπως τη συμμετοχή των κατοίκων. Τα πιλωτικά αυτά γίνανε άνοιξη και χειμώνα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν τουρίστες, δηλαδή γνώμηναν των χρηστών. Οπότε όλες αυτές οι δοκιμές, ακόμα και το design των φωτιστικών, πέρασε μέσα από τους κατοίκους, δηλαδή είχαν και αυτοί γνώμη, συμπληρώνανε ερωτηματολόγια. Και στο τέλος, στην ουσία, επιλέξαν αυτοί το σύστημα φωτισμού που τους βόλευε εισαγωγικά. Ακόμα και στα φωτιστικά που ήταν στον κεντρικό εμπορικό δρόμο, δόθηκε επιλογή στους μαχαζάτορες να έχουν στο κινητό τους επιλογή να μπορούν να αλλάξουν τη στάθμη του φωτισμού. Είναι πολύ σύνηθες. Εγώ το παρατηρώ ότι βγάζω οι φωτογραφίες, τώρα μπορείτε να το παρατηρείτε κι εσείς. Αν πηγαίνετε σε δρόμους που είναι και μπαράκια, να έχουν με σπρέι, με μαύρο σπρέι, το μισό φωτιστικό να το έχουν σβήσει. Και από το να κάνουν τέτοια πράγματα για βανδαλισμούς, τους δίνεις μια επιλογή έτσι ώστε να μπορούν να ρυθμίζουν στα επίπεδα, να μην υπάρχει πρόβλημα με την ασφάλεια, αλλά μπορούν να το κάνουν χωρίς να βανδαλίσουν το φωτιστικό. Οπότε ακόμα και αυτό μπήκε μέσα στη διαδικασία του υπολογισμού. Εδώ είναι μια φωτογραφία από τις πρώτες αλλαγές πιλωτικών και βλέπετε πώς αυτές οι πηγές, που είναι λαμπτήρες μέσα από τα πιατάκια, πώς ενοχλές αεροκλητική φερδίνη δριοπίδα και στα σημεία που έχουν μπει τα LED, τα οποία έχουν μπει με φωτιστικά, να είναι ο φωτισμός μόνο προς τα κάτω, χωρίς να είναι ηλεκτρονικός, βλέπετε πόσο μεγάλο διαφορά έχει. Δηλαδή αυτό τώρα ουσιαστικά θα εκλοκληρωθεί. Το Μάιο θα γίνει άλλο ένα ταξίδι για μια επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων. Προφανώς ευελπιστώ και το υπόλοιπο συγχύσμα να είναι με αυτόν τον τρόπο και να υπάρχει φωτογραφία να είναι σαν κι αυτή. Επίσης, εκτός από την αλλαγή σε αυτά τα φωτιστικά, δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι θα κάνουμε αντικατάσταση ένα προς ένα στα φωτιστικά. Δεν είναι ένα άλλο παράδειγμα. Είναι τα ιστορικά κτίρια του Πολυτεχνείου στο κέντρο της Αθήνας, που είναι πολλά μαζεμένα κτίρια, έχουν ιδιωτικές οδούς μέσα. Οπότε έγινε μια συνολική μελέτη φωτισμού, σαν ένα mini light master plan. Και σε αυτή τη διαδικασία και στην αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού, δεν έγινε αντικατάσταση ένα προς ένα. Δηλαδή τα φωτιστικά που ήταν αχρίαστα δεν ξανααντικαταστάθηκαν. Έμειναν χωρίς φωτιστικά οι θέσεις αυτές. Και από 70 φωτιστικά που ήταν περίπου στα 21 kW, η νέα εγκατάσταση, σε μια κατάσταση με 53 φωτιστικά, καταλαβαίνετε ότι το ποσοστό της μύσης του είναι πολύ σημαντική και στο κόστος. Και από 21 kW πήγε στα 2,1 kW. Τηρούνται τα πρότυπα τα ευρωπαϊκά ως προς τα επίπεδα φωτισμού. Και επίσης, ακόμα και σε αυτά τα επίπεδα φωτισμού και στη μικρή εγκατεστημένη ισχύ, μετά τις 11 υπάρχει μάλλον ένα προσαρμοστικό φωτισμό, δηλαδή αυτόματα τα επίπεδα φωτισμού μειώνονται, μέσα σε μισή ώρα έχουν πέσει περίπου στο 50% και 30% ανάλογα την περιοχή. Και εκεί πάλι οι φύλακες έχουν επιλογή με το κινητό τους, γιατί όλο το σύστημα ελέγχεται με Bluetooth. Τα φωτιστικά που θέλουν να τα έχουν στο 100% γιατί υπάρχει φόβος για βανδαλισμούς να επανέλθει στα επίπεδα που θέλουν αυτοί για να μπορούν να κάνουν τον έλεγχο τον οπτικό. Στο κομμάτι βέβαια θα δείτε εδώ περιμετρικά το νέο σύστημα το οποίο χρησιμοποιήθηκαν αρκετοί φακοί έτσι ώστε να πέφτει ο φωτισμός μόνο στις διαδρομές, να μην πέφτει πάνω στις επιφάνειες, δηλαδή φανταστείτε αυτό να είναι κάποιες περιμετρικές πολυκατοικίες, άρα το σύστημα του φωτισμού δεν τις έλειωσε. Εδώ δεν τις έλειωσε για άλλο λόγο, γιατί μπήκε και αρχιτεκτονικός φωτισμός σε αυτά τα σημεία για την ανάδειξη ουσιαστικά του ιστορικού κτηρίου. Και εδώ βέβαια, επειδή η νέα τότε έχει περιορισμούς, δηλαδή έχουν μπει πλέον, να ξέρετε, και μέγιστη εγκατεστημένη ισχύ αναφωτιζόμενο το τετραγωνικό, προφανώς πληρούσε τα όρια, απλά να ξέρετε ότι πλέον δεν θα είναι αυθαίρετος ο φωτισμός των προσώπων. Και όλα αυτά ακούγονται ωραία, γίνονται όμως. Εδώ τώρα ίσως να μην φαίνεται τόσο καλά. Εδώ είναι η περιοχή του Πολαρκού, είναι ένας δήμος στην Αττική, που ήταν από τους πρώτους που μπήκανε φωτιστικά LED με θερμή απόκρωση, 3.000 Κέλβιν, ενώ τότε όλοι οι δήμοι επιθυμούσαν 4.000 Κέλβιν, ήταν σαν πιλωτικό, ας το πούμε έτσι, είχε το θάρρος ο Δήμος του να το κάνει. Και εδώ βέβαια δεν φαίνεται στην άκρη του δρόμου, γιατί προφανώς μπήκανε φουλ κατώ φωτιστικά, αλλά και μπήκανε κυρίως για κοινωνική επιστοποίηση φωτιστικά, τα οποία αφορούν περιοχές Natura.
Βέβαια, η περιοχή Natura του Σουηδικού είναι από πάνω την Αττική Οδό, αλλά κυρίως για λόγους κοινωνικής επιστοποίησης είναι και εκεί. Και τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται τόσο καλά σε σχέση με τους γειτονικούς δήμους. Τα επίπεδα του φωτισμού είναι και χαμηλότερα και χωρίς να έχουν τόσο πολύ φωτορύπανση όσο τα γειτονικά. Τον υπεραναλύσαμε, πιστεύω, τον εξωτερικό φωτισμό. Τι γίνεται τώρα με τον εσωτερικό φωτισμό? Το καινούριο ζήτημα στο φωτισμό είναι ότι υπάρχει νέα έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου, η έκδοση του το 2021, η οποία περιλαμβάνεται στη νέα τότε. Και τι ουσιαστικά έχει αλλάξει? Πλέον είναι σαν να έχουμε κατακτήσει την εξοικονόμηση στο φωτισμό με τα LED. Μέσα κρύβεται βέβαια ο κίνδυνος, αυτός που είπαμε στην αρχή, ότι έχουμε χαλαρώσει και βάζουμε πάντα φωτιστικά. Το πρότυπο όμως εδώ στις πιο μεγάλες βασικές αλλαγές τι κάνει? Προσπαθεί να έχει τον άνθρωπο ως κεντρικό χρήστη και όχι την εγκατάσταση. Δηλαδή δεν συζητάμε πλέον μόνο για επίπεδο φωτισμού στην οριζόντια επιφάνεια εργασίας. Συζητάμε και για ανθρωποκεντρικό φωτισμό, δηλαδή ηλεκτρικό φωτισμό, να φωτίζεται το πρόσωπό μας σωστά, το ανθρωπικό μου πρόσωπο, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, δημιουργείται σκιές ή όχι, αλλά για να με βλέπετε πιο ωραία και να σας δημιουργώ θετικά συναισθήματα, προφανώς θα πρέπει να έχω ένα πιο προσιτό φωτισμό από το να έχω αυτές τις έντονες σκιές και μπορεί να σας φέρνει τρομακτικός και να μην μου κάνετε ερωτήσεις στο τέλος. Και έχουν πει ουσιαστικά αυτά εδώ τα καλούνται με defines, στην ουσία μελετητής, ο κατάλληλος μελετητής, γιατί μπορεί να μην το κάνει αυθαίρετα, να ξέρει ότι δεν τα μειώνει αυθαίρετα, για διάφορους λόγους μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα φωτισμού. Όχι συνήθως, θα έπρεπε τα επίπεδα φωτισμού να αυξάνονται όταν οι χώροι που μελετούνται υπάρχουν άτομα τα οποία είναι μεγαλύτερης ηλικίας, γιατί το μάτι μας, να ξέρετε, γυρνάει δύο φορές πιο γρήγορα από ότι το σώμα μας. Οπότε και εγώ ο ίδιος δεν απογοητεύομαι, τώρα πιάνω τα 50 που σας θέλω και αλλιά και να λέω ότι έγινε κάτι. Είναι φυσιολογικό, το μάτι μου μεγαλώνει με τον διπλάσιο ρυθμό. Και εδώ είναι ουσιαστικά ο ίδιος χώρος και τα άτομα που κάνουν εγχείρηση καταράκτη. Στην εγχείρηση καταράκτη ο φυσικός φακός του ματιού αφαιρείται και μπαίνει ένας τεχνητός φακός. Ο τεχνητός φακός που μπαίνει στο μάτι μας, είτε φορά τεχνητός επαφής, είτε ακόμα και γυλιά, έχουν λιγότερη διαπερατότητα από ό,τι έχει ο φυσικός φακός. Οπότε, αν έχετε κάποιο ηλικιωμένο και σας παρακολουθείτε ότι θέλει φως ή λίγο πιο ψυχρό φωτισμό, δεν το λέει από κάποιο καπρίτσιο. Στην ουσία, έχει ανάγκη για περισσότερο επίπεδο φωτισμού. Οπότε, αυτή η προσέγγιση έχει περάσει στα πρότυπα και στη τεχνική οδηγία. Έχει βάλει κάποιους περιορισμούς στη τεχνική οδηγία, δηλαδή, αν κάποιος επιλέξει να αυξήσει το επίπεδο φωτισμού, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει σύστημα ελέγχου. Έτσι ώστε να ελέγχεται μόνο τοπικά του σημεία και με την τίμα μου. Οπότε, όταν δεν υπάρχει αυτό το άτομο της ανάγκης, να μπορεί να επανέλθει στα απαιτούμενα επίπεδα φωτισμός. Άλλο παράδειγμα που είναι πολύ σημαντικό σε όσους ασχολούνται με ανακαινήσεις κτηρίων, εδώ είναι μια περίπτωση από μια πραγματική περίπτωση από σχολείο, όπου υπάρχουν 9 φωτιστικά, αυτή είναι μια τυπική αίθουσα. Υπάρχουν πάρα πολλές σχολεία και πάρα πολλές αίθουσες όπου ο αριθμός των φωτιστικών είναι 9 με 12. Τάφο 8 λαμπτήρα. Ο λαμπτήρας ο κλασικός του ορισμού που έχετε και στα γραφεία του, όταν τον ανάβετε, κάνει και ένα τρεμόπεσμα, όπως αυτό εκεί το νεοφυτικό πίσω που έχει χαλάσει και εκνευρίζει. Καταλαβαίνετε, δηλαδή και εδώ ο χώρος έχει προφανώς αυτούς τους λαμπτήρες του ορισμού. Και βλέπετε ότι κατεστημένη ισχύ είναι 16,3, αλλά θα έλεγα ότι είναι και περισσότερο, γιατί είναι μια περίπτωση που είναι 9 φωτιστικά. Σε άλλες αίθουσες είναι 12. Έρχεται κάποια εταιρεία ή ο Δήμος να κάνει μια ανακαίνιση στην αίθουσα και τι κάνει, τι σκέφτεστε εσείς ότι θα κάνει? Δεν θα κάνει αντικατάσταση όπου βλέπει ένα φωτιστικό να βάλει άλλο ένα? Και εσείς το ίδιο θα κάνετε? Σαν μια γρήγορη διευκολύνση. Κι όμως αυτό είναι λάθος. Διανύσουμε το λάθος. Στο συγκεκριμένο σχολείο που μπήκαν οι προδιαγραφές, γίνανε οι μελέτες. Γενικά να ξέρετε ότι στην τυπική αίθουσα τα απαιτούμενα επίπεδα καλύπτονται και οι ομοιομορφίες και η θάμβωση με 4 φωτιστικά. Και είδε το παράδειγμα, και εδώ αυτό το έχω κάνει φωτογραφία, γιατί ο εργολάβος στην προκειμένη περίπτωση σκέφτηκε ακόμα πιο έξυπνα, γιατί εδώ είχε 9 φωτιστικά, και ενώ μέσα στη
στις προδιαγραφές θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει εμφανή καλώδια με σωλήνες κουβίδι, οπότε μεταφέρει από ένα κανάλι 9 φωτισμό να τα έχει στα 4 με τα εμφανή αυτός, επέλεξε να τα βάλει στα 4 σε σχήμα σταυρού. Το πρόβλημα δεν υπήρξε πρόβλημα, ούτε στην ομοιομορφία. Δηλαδή, λύσεις υπάρχουν, ακόμα και να μην τις έχει σκεφτεί κάποιος μελετητής. Αυτή ήταν μια θετική έκπληξη από τον Νικολάου. Και τα φωτιστικά επίσης έχουν και αισθητήρα φωτισμού. Δηλαδή, μπορούν με την είσοδο του φυσικού φωτισμού να αντιμάρουν τα φώτα, γιατί τα σχολεία λειτουργούν τα περισσότερα τις πρωινές ώρες. Οπότε, μπορεί να έχουν μια εξοικονόμηση και πάνω από το 50% στην ήδη μειωμένη ισχύ. Εδώ θα δείτε ότι τα νούμερα όντως μπορεί να φτάσουν τα 80% και με την εξοικονόμηση από τους αισθητήρες φωτισμού να φτάσουν 94%. Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι θα πρέπει εδώ να γίνει ένας οικονομικός υπολογισμός πάλι, γιατί τα LED έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας, όπου το να έχουν επιπλέον 50% στη νέα εγκατεστημένη ισχύ, καταλαβαίνετε, έχει γίνει η δημιουργία του 80%, θα φτάσει στο 94%. Αλλά σκεφτόμενοι με την αρχική εγκατεστημένη ισχύ, αυτό το 14% είναι ωφέλιμο για να βάλουμε τον αισθητήρα. Αυτό με τους TAF 5 εναρτήρες δεν θα το συστάμε. Τώρα θα λέγουμε ναι, θα πρέπει να βάλουμε τους αισθητήρες. Αυτό το αισθητήρα είναι ένα ζήτημα πλέον με την φοβερή απόδοση που έχουν πιάσει. Ίσως να μην είναι οικονομικά βιώσιμο. Εδώ είναι από ένα ερευνητικό, πάλι κάποια σκέψη έτσι ώστε το φωτιστικό να αντικατασταθεί από LED. Πλέον υπάρχουν drivers στο φωτιστικό το οποίο παίρνουν είσοδο σε DC, δηλαδή σε χαμηλή τάση όπου μπορεί να παράγονται από φωτοβολταϊκά. Η σκέψη ήταν να υπάρχουν φωτοβολταϊκά σε κάθε αίθουσα, να είναι αυτόνομο το σύστημα με μικρή μπαταρίουλα έτσι ώστε να τροφοδοτείται αυτόματα. Βέβαια, οι υπολογισμοί που γίνανε δεν το κάνουν πριν τις επιπτώσεις του πολέμου. Δεν ήταν αρκετά βιώσιμο. Δηλαδή, το κόστος για να φτιαχτεί και να είναι αυτόνομο σε κάθε αίθουσα συνέφερε να βάλει κάποιος στο σχολείο σε όλη την οροφή φωτοβολταϊκά και να το κάνει net metering. Γιατί καταλαβαίνετε ότι όλα τα σχολεία έχουν ένα εμπόδιο στη θέα, γιατί έχουν το προάβλιο. Οπότε, πριν 2-3 χρόνια πριν τις επιπτώσεις του πολέμου, συνέφερε να κάνει κάποιος net metering. Και αυτό είναι ένα τελευταίο έργο, τώρα σας έδειξα και πρακτικά έργα, δηλαδή δεν είναι εντυπωσιακά, αλλά είναι πιο πολύ πρακτικά. Αυτό είναι το κτίριο των μηχανολόγων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και εδώ βλέπετε την υφιστάμενη κατάσταση, δηλαδή είναι ένα ατομικό γραφείο και έχει 6 φωτιστικά. Ο αντιπρίτανης ήθελε να κάνει το έργο, μου λέει μπορείς να μας βοηθήσεις λίγο στο φωτισμό. Το είδε και πάνω σε ψυχή μου, λέω τώρα να γίνει γρήγορα ο διαγωνισμός και να γίνει αντικατάσταση ένα προς ένα, θα ήταν πολύ εύκολο να πει κάποιος βάλτε ένα φωτιστικό 20 βατ στα 80 που είναι αυτό περίπου φωτισμό. Έκανε λίγο παραπάνω στη διαδικασία για να βγει ο διαγωνισμός, παρόλα και το όφελος ήταν μεγάλο, γιατί σε αυτά τα γραφεία που βλέπετε ότι ήταν 6 φωτιστικά και σε 9, μειώθηκε ο αριθμός των φωτιστικών. Δηλαδή ένα 20% περίπου μειώθηκε το κόστος των φωτιστικών. Γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί στα φωτιστικά LED θα μιλήσω με την ισχύ, ενώ κανονικά θα πρέπει να μιλήσω με τη φωτεινή ροή, με τον φωτισμό που αποδίδει. Απλά το λέω λίγο με την ισχύ, θεωρώντας ότι έχουν την ίδια φωτεινή απόδοση. Είτε πάνω ένα φωτιστικό το οποίο είναι 40 βατ, είτε είναι 30 βατ, είτε είναι 20 βατ, στις ίδιες διαστάσεις θα έχει την ίδια τιμή. Μάλιστα, πολλές εταιρείες έχουν το ίδιο φωτιστικό και έχουν ένα σουιτσάκι πάνω στο driver και ανάλογα με τη χρήση το πειράζει ο ηλεκτρολόγος ή πριν το δώσει ο κατασκευαστής και από 20 πάει 40-60. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το φωτιστικό έχει το ίδιο κόστος. Δηλαδή, αν κάνει 100 ευρώ τα 40 βατ, θα κάνει το ίδιο και τα 20 και τα 30 βατ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πόσο σημαντικό είναι στους χρόνους απόσβεσης ή στη σχολή αυτή ότι 20% περισσότεροι χώροι πήραν καινούργια φωτιστικά. Δηλαδή, στο ίδιο budget μπήκαν σε περισσότερους χώρους φωτιστικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα δημόσια έργα. Προφανώς και για τα ιδιωτικά, αλλά στο συγκεκριμένο κτίριο που ήταν και τα περισσότερα δημόσια κτίρια που είναι υπεργεστασιολογημένα, είναι καλό να σταματήσουμε αυτό το λάθος που δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις διονύζεται. Οπότε τώρα, αν κάποιος θα έπρεπε να κρατήσει κάποια στοιχεία από αυτό τώρα που μόλις είδαμε μέσα σε 30 λεπτά, για τον εξωτερικό φωτισμό στο μυαλό του θα πρέπει να έχει, χρειάζεται
αυτό το στενό να το φωτίσω ή στο χωριό ή κάποια πρόσωψη. Ή τις εκκλησίες. Έχει το ένα χωριό 10 εκκλησίες. Θα πρέπει να τις φωτίσω και τις 10 εκκλησίες. Θα πρέπει να αναμένεις όλο το βράδυ. Ποιος θα τις δει. Δεν θα σταματήσει η πίστη μας αν δεν φωτιστούν και οι 10 εκκλησίες. Θα πρέπει να γίνεται έλεγχος όλων των απαιτήσεων, όχι μόνο ενεργειακός. Δηλαδή, έρχομαι και τοποθετώ ένα καινούριο σύστημα φωτισμού, αυτό τι επιπτώσεις θα έχει στον γείτονα ή στο περιβάλλον. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ο φωτισμός μόνο διάστατος και έκανα έναν υπολογισμό στο οριζόντιο επίπεδο. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να επιτύχω και με πιο κατάλληλα φωτιστικά, με ασύμμετρη δέση, με να φωτίζω μόνο κάτω, να μην είναι μόνο συμμετρική η δέση, γιατί ο μισός φωτισμός χάνεται προς τα πάνω. Και επίσης, η είσοδος των LED μας έχει διευκολύνει πάρα πολύ. Έχουν μικρότερο όγκο και αρχιτεκτονικά μπορούμε να φτιάξουμε πιο ωραία φωτιστικά. Όμως, η τεχνολογία αυτή μας επιτρέπει να κάνουμε και dimming, που σημαίνει ότι φτιάχνουμε ένα έργο αρχιτεκτονικό. Δεν χρειάζεται μετά τις 11 στις 12 να είναι στο 100%. Δηλαδή, και ο φωτισμός και τα αρχιτεκτονικά και ο φωτισμός, αν ομοιόμορφα μειωνόταν, το μάτι δεν θα καταλάβει διαφορά. Αν δεν υπάρχει μια έντονη πηγή να του διαταράξει τον τρόπο που αυτό προσαρμόζεται, πιστέψτε ότι σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο φωτισμού θα νιώθουμε μεγαλύτερη ασφάλεια να κινούμαστε στους χώρους αυτούς. Τώρα για τον εσωτερικό φωτισμό, όπως είπαμε ότι η καινούργια έκδοση του προτύπου, η οποία αναφέρεται στην ΤΟΤΕ και ο ανθρωποκεντρικός φωτισμός που εισέρχεται, αυξάνει την κατανάλωση ουσιαστικά, θέλει κάποιος να συμπεριλάβει αυτές τις παραμέτρους στη μελέτη του. Όμως είναι στο χέρι του μελετητή να ξέρει όλες τις παραμέτρους σωστά και να καταφέρει να βρει τη χρυσή τομή. Ούτε να περιστασιολογήσει το σύστημα, αλλά ούτε να είναι τελείως εχθρικό προς τον κύριο χρήστη που είναι ο άνθρωπος. Επίσης, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τεχνολογίες φωτιστικά. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι αν πάρουμε ένα φωτιστικό LED, δεν θα έχει πρόβλημα με τη θάμβωση ή αν θα έχει εστιακό ή ομοιόμορφο φωτισμό. Δηλαδή, θέλει ιδιαίτερη μελέτη σε αυτό το αντικείμενο. Δηλαδή, δεν πρέπει να το υποβιβάζω. Και αυτό που ισχύει και για τον εξωτερικό φωτισμό, αλλά και για τον εσωτερικό, είναι η χρήση του ελέγχου και εκεί, εκτός που θα έχει επιπλέον εξυπόνομης ενέργεια, θα είναι και πιο φιλική στον χρήστη, γιατί πάντα ο χρήστης θέλει να έχει έλεγχο των συρτικών του και το βοηθεί σε αυτό το πράγμα. Και το τελικό. Είναι η αξιολόγηση, και δεν γράφω των μελετών φωτισμού και των μελετητών φωτισμού. Γιατί μελετητές υπάρχουν πολλοί, αλλά το θέμα, όπως σας είπα πριν, θα πρέπει να συμπεριλάβουν τα παραπάνω. Οπότε χρειάζεται να υπάρχει αξιολόγηση των μελετητών, γιατί των μελετών γίνεται πλέον από αξιολογητές και από τα στάνταρ που υπάρχουν και τα ιδιωτικά, όπως το LinkedIn, το Green, το Web. Σας ευχαριστώ πολύ.